Hello! Καλώς ορίσατε στο πείτε μου εσείς! Τι φωνάζεις ρε μαλάκα, πήγα να σε ενοχλήσω. Ναι, ξέρω τι πήγες να ενοχλήσεις, πάντα ενοχλείς τα intro του πείτε μου εσείς. Και γιατί βλέπω πάνω όταν σου μιλάω, πάνω μου έχει μια ταράτσα. Επειδή δεν ξέρεις που είμαι. Πού είσαι? Στο προηγούμενο... Σπίτι της μάνας σου. Στο προηγούμενο επεισόδιο σας είπα να μου κάνετε clickbait τρεις προτάσεις. Πήγα να φάω με φίλους, αγόρασα σκυλάκι και δεν πήρα καλό βαθμό στο διαγώνισμα. Για αυτούς που δεν κατάλαβαν την ερώτηση, πάρα πολλοί YouTubers βάζουν παραχεσμένο τίτλο και thumbnail απλά για να κάνεις click πάνω στο βίντεο. Έναν τίτλο που παρατραβάει την αλήθεια ή δεν ισχύει καν και σας είπα να μπείτε στη θέση ενός μαλάκα YouTuber και να μου κάνετε clickbait. This should be some good shit! Πάμε πρώτα με την πρόταση «Πήγα να φάω με φίλους». Δηλαδή έκανες βίντεο όπου πήγες να, απλά να φάεις με φίλους, αλλά πώς το ονόμασες? Τι έκανα ενώ πεινούσα? Κάντε κλικ για να δείτε! Δεν θα πιστέψετε τι βρήκα στο πιάτο μου σε μια ταβέρνα! Και το thumbnail είναι κάπως έτσι. Και ήταν απλά, ας πούμε, μια φασολάδα. Όργιο σε εστιατόριο! Γελάω γιατί υπάρχουν YouTubers που όντως τα κάνουν αυτά. Oh, life! 3 ευρώ γύρω versus 3.000 ευρώ γύρω! Challenge! Το challenge πρέπει να πει! Με κάλεσε η μάνα του φίλου μου σε ραντεβού! Story time! Φωνάζω πολύ, sorry. Οι φίλοι μου προσπάθησαν να με δηλητηριάσουν! V-Bucks giveaway! Unboxing από κινέζικο fast food! Must watch! Το unboxing πρέπει να είναι με κεφαλαία στον τίτλο. Επίσης το must watch! Αλλιώς ποιος θα κάνει click? Αν δεν γράψεις must watch. Αφήσα 10.000 ευρώ πουρπουά στη σερβιτόρα. Mr. Peace Creek copy. Πήγα να φάω με το Θεό. Δηλαδή μόνος μου. Πήγα να φάω με φίλους. Μπράβο, όπως είναι. Και κάψαμε όλο το εστιατόριο. Μπράβο, very nice. Πάμε στην επόμενη πρόταση. Αγόρασα σκυλάκι. Πώς μπορείς να κάνεις clickbait την πρόταση αγόρασα σκυλάκι? Πήγε ένας λύκος στο σπίτι μου. Όσο διαβάζω απλά λυπάμαι γιατί όντως κάποιοι τα γράφουν αυτά. Ο σκύλος μου είναι transsexual LGBT σκυλάκι story time. Αγόρασα μια τίγρη σε small version. Θα γίνω πατέρας. Εδώ υπάρχει η φάση που έχει κάτι δίπλα του σε σκιά, είναι απλά μαύρο. Οπότε δεν ξέρεις αν είναι όντως παιδί. Και στο βίντεο είναι απλά σκυλάκι. Έκλεψα την όρτια από τον Τσούτσα και την Κάτια! Έτσι να βάζεις άλλα ονόματα στον τίτλο, αυτό πάντα δουλεύει. Fortnite, PewDiePie, PlayStation 5, giveaway και challenge! Αγόρασα σκυλάκι. Οτιδήποτε για τα clicks! Πόσο Snoop Dogg κατάφερε να μπει στο σπίτι μου? Not clickbait. Και στο βίντεο λέει, παιδιά, αποφάσισα να ονομάσω το σκυλάκι μου Snoop Dogg. Οπότε δεν είναι ψέμα, αλλά... είναι clickbait! Αγόρασα μια γάτα και δείτε πως είναι! Μου δάγκωσε το κεφάλι άγριο σο! Και στο thumbnail έχει αίματα παντού, ξέρω εγώ. Και στο βίντεο είναι απλά σκυλάκι. Προσπάθησα να κάνω σεξ με το σκυλάκι μου και δείτε τι έγινε! Με κεφαλαία το σεξ και το δείτε τι έγινε βέβαια. Και μια σαλάτα emoji στον τίτλο. Γιατί όχι, τραβάει περιέργεια. Η περιέργεια τραβάει τα clicks. Μπράβο, very nice, very nice. Και πάμε στην τελευταία πρόταση. Δεν πήρα καλό βαθμό στο διαγώνισμα. Κάνεις vlog, ξέρω εγώ, που δείχνεις ότι δεν πήρες καλό βαθμό. Πώς το κάνεις clickbait? Με αποκεφάλισε η μάνα μου επειδή πήρα κακό βαθμό. Συν giveaway το κεφάλι μου. Δεν θα πιστέψετε γιατί η μάνα μου δανείστηκε την παντόφλα του Σόνι Άντερσεν. Παντόφλα. Καταστράφηκε η ζωή μου για πάντα. Not clickbait, story time. Έγραψα άριστα, αλλά δεν πήρα καλό βαθμό. Πώς έγινε αυτό? Not clickbait. Και στο βίντεο λέει, ας πούμε, νόμιζα ότι έγραψα άριστα. Αυτό ήταν. Ο καθηγητής μου με βίασε μέσα στην τάξη. Story time, μασί. Και εννοεί, ας πούμε, με βίασε ψυχολογικά. Γιατί δεν πήρα καλό βαθμό. Μαλάκες το clickbaiting. Μου είπε η καθηγήτρια πως δεν θα μου δώσει καλό βαθμό εκτός αν κάνουμε σεξ και δεν το έκανα και δεν πήρα καλό βαθμό. Αλλά έπρεπε να το κάνω γιατί είναι όμορφη και απλά τρεπόμουν να το κάνω. Είναι πολύ μεγάλο αυτό για YouTube τίτλο, γι' αυτό κάντε click για να δείτε τη συνέχεια. Not clickbait challenge, story time, clickbait διαγωνισμός, unboxholics, 1 million subscribers, giveaway V-Bucks. Ισχύει όμως, ισχύει. Πλέον είμαι άστεγος, θες το να κλάψεις? Επειδή τον έδιωξε η μάνα από το σπίτι και στο thumbnail είναι, ας πούμε, κλαίει. Είναι λυπητερό thumbnail και έχει
50 διαφημίσεις πάνω. Έγραφα σωστές απαντήσεις, αλλά το στυλό μου έγραφε λάθος απαντήσεις! Μαγικό στυλό! Είδα τη ζωή μου να καταστρέφεται μπροστά από τα μάτια μου! Συν giveaway κομμάτια από τη ζωή μου! Αυτό να μην πάρει κλικ! Και το τελευταίο, η Αθηνά έβαλε και τα τρία μαζί. Παραλίγο να πνιώ, αλλά μέσω σε ένα σκυλάκι και δεν είχα χρόνο να διαβάσω και μείνα στις εξετάσεις. Τέλειο για YouTube video. Και το πατάς και είναι gaming video, ας πούμε. Μπράβο, μπράβο. Very nice, very nice. Αν ήσασταν YouTubers, θα παίρνατε όλα τα clicks. Λοιπόν, για το επόμενο επεισόδιο θέλω να μου γράψετε ένα τετράστιχο ποίημα. Ένα μικρό ποίημα. Τέσσερις στίχοι. Τα 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 τα. Four lines. Αλλά να είναι αστείο ή δημιουργικό ή what the fuck. Απλά κάντε με να γελάσω. Γράψε το ποίημα σου πιο κάτω στα YouTube comments και θα διαβάσω τα αγαπημένα μου στο επόμενο επεισόδιο του... Γιατί δείχνεις πλάια? Επειδή δεν ξέρω που είσαι. Μπορεί να είμαι από κάτω σου. Στο επόμενο επεισόδιο του... Τώρα είναι λες και δείχνεις τα τέτοια σου.